για τα αθλητικά φύλλα, για τους ενδιαφερόμενους. Πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Μπεγλίτη. Το Πασόκ, κύριε Μπεγλίτη, λοιπόν, αφού τώρα είστε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, είναι ικανοποιημένα από τη δουλειά της κυβέρνησης? Γιατί εγώ διάβασα ένα από τα κορυφαία σας στελέχη, τον κύριο Λοβέρδο, να λέει ότι αν συνεχίσει έτσι η κυβέρνηση όπως δουλεύει, οδηγούμαστε σε κατάρρευση. Είμαστε καθεστώς κατάρρευση, αλλά οδηγούμαστε στο να πληγούν ανεπανόρθωτα κοινωνικές δομές όπως η υγεία, η παιδεία, η τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση δεν δουλεύει? Το Πασόκ δηλαδή είναι ικανοποιημένο από τη δουλειά της κυβέρνησης και των στελεχών του που μετέχουν? Καταρχήν, κύριε Λυριτζή και κύριε Αμπόλα, θέλω να πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να επιτύχει η κυβέρνηση Παπαδήμου. Συμμετέχουμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου μέσα από αποφάσεις τις οποίες έλαβε ο κύριος Παπανδρέου, επώδυνες για τον ίδιο με την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία. Και η συμμετοχή μας αυτή δεν είναι μια απλή διά των υπουργών μας αριθμητική συμμετοχή, είναι μια ουσιαστική συμμετοχή που ορίζει το μέγεθος της εθνικής μας ευθύνης για τη χώρα. Θέλουμε να πετύχει και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ολοκληρώσει την θητεία της με τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Μια και είπατε να ολοκληρώσει τη θητεία της, πότε ακριβώς? Κοιτάξτε. Γιατί πάλι από το Πασόκ, ενώ από κορυφαία του στελέχη, κύριε Μπεγλίτη, ακούμε τον κύριο Λοβέρδο να λέει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εκλογές. Την κυρία Διαμαντοπούλου να λέει επί μήκης του χρόνου του βίου της κυβέρνησης αυτής. Τον κύριο Ραγκούση το ίδιο. Ναι. Το Πασόκ τι λέει? Θα σας πω. Φοβάμαι ότι πολλές φορές βλέπουμε στατικά τα προβλήματα που έχουμε να διαχειριστούμε, αγνοώντας ή μη λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες ευρωπαϊκές εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις 9 Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γίνεται μια μεγάλη συζήτηση που κανείς δεν γνωρίζει πού θα καταλήξει. Συγχρόνως έχουμε μια νέα μεγάλη επίθεση των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και των οίκων αξιολόγησης κατά της οικονομίας και κατά του τραπεζικού τομέας σημαντικών χωρών της Ευρωζώνης. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εξαιρετικά ρευστό σκηνικό στην Ευρώπη, το οποίο με τη σειρά του θα επηρεάσει καταλυτικά τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Όποιος λοιπόν διαβάζει στατικά τις εξελίξεις, νομίζω ότι θα καταλήξει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Άρα λοιπόν για μας είναι τρεις μείζονες οι προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η επιτυχία του έργου της κυβέρνησης Παπαδήμου. Μέσα από την υλοποίηση της απόφασης 27 Οκτωβρίου. Η δεύτερη είναι η κατά το δυνατόν ομαλή εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως σας είπα θα επηρεάσει και τις δικές μας διαπραγματεύσεις. Και η τρίτη προτεραιότητα για το Πασόκ είναι το άνοιγμα με συντεταγμένο και ενωτικό τρόπο μιας ευρείας εσωκομματικής συζήτησης για το πού βρισκόμαστε, έναν απολογισμό της διετούς κυβερνητικής μας θητείας, αλλά κυρίως το πού πάμε. Χρειάζεται χρόνο για αυτή τη διαδικασία την εσωκομματική. Θέλω να πω, γιατί δηλαδή, το βάλατε ως τρίτο όρο, ναι, για την κυβέρνηση. Και έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Όχι, μίλησε για προτεραιότητες, δεν μίλησε για προτεραιότητες. Αλλά προφανώς το πόσο χρόνο θα έχει το Πασόκ στη διάθεσή του για τα εσωκομματικά του έχει να κάνει με το πόσο καιρό θα παραμείνει η κυβέρνηση Παπαδήμου στην εξουσία. Κυρία Μπόλα, σας είπα ότι δεν πρέπει να διαβάζουμε στατικά τις εξελίξεις και την πολιτική συγκυρία. Όπως επίσης δεν πρέπει να ερμηνεύουμε με ελαστικά κριτήρια ή με δικά μας κριτήρια ο καθένας τον πολιτικό χρόνο. Ο πολιτικός χρόνος είναι εξαιρετικά συμπυκνωμένος, μπορεί να μας οδηγεί από μέρα σε μέρα σε εκπλήξεις. Άρα λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να ορίσει με ασφάλεια. Κύριε Μπεγλίτη, με επιτρέπετε, συγγνώμη λίγο. Με επιτρέπετε όμως. Μιλάτε πολλές φορές στα πολιτικά πρόσωπα, λες και δεν είστε διαμορφωτές αυτού του χρόνου. Ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος που είναι συμπυκνωμένος, είναι συμπυκνωμένος γιατί κάτι κάνετε εσείς. Αν εσείς, ας πούμε, ενώ τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί εκπρόσωποι κτλ., κάνατε μία πράξη τώρα και μία πράξη μετά από 6 μήνες και άλλη μία πράξη μετά από ένα χρόνο, καθόλου συμπυκνωμένος θα ήταν ο πολιτικός χρόνος. Κάνετε πράγματα που πυκνώνουν αυτόν τον πολιτικό χρόνο. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, θέλω να είστε πολύ σαφείς. Βεβαίως. Το Πασόκ θέλει η κυβέρνηση να ολοκληρώσει το βίο της μέσα στο χρονοδιάγραμμα που όρισε μαζί με τα άλλα κόμματα, ή θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος? Γιατί ακούω διαφορετικές γνώμες από διαφορετικά πολιτικά πρόσωπα μέσα στο Πασόκ που είναι και υπουργοί. Και επομένως δεν ξέρω αν τι θέλετε να κάνετε. Η κυρία Διαμαντοπούλου θέλει την κυβέρνηση να κάτσει ένα χρόνο. Ο κύριος Λοβέρδος θέλει να γίνουν εκλογές στο Φλεβάρι. Ο κύριος Ραγκούση το ίδιο κτλ. Πείτε μου, κύριε Λυριτζή, τι θέλετε να κάνετε? Γιατί είστε και το πλειοψηφόν κόμμα. Βεβαίως.
Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όχι, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Με βάση το Σύνταγμα και την κοινοβουλευτική τάξη της χώρας μας και με βάση τους δημοκρατικούς κανόνες, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να παραμένει το πλειοψηφικό κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι, κύριε Μπελίδη, και για να το πω και ευθέως, έχει τη δική του σημασία. Γιατί μπορεί να αποσύρει κάποιο άλλο κόμμα την υποστήριξή του στην κυβέρνηση Παπαδήμου και να συνεχίσετε να την υποστηρίζετε εσείς, αν είστε υπέρ της παράτασης του βίου της. Γι' αυτό ρωτώ, υπέρ ποιανού πράγματος είστε. Κύριε Λυριτζή, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, εάν μπούμε σε μια συζήτηση με εσωστρεφή χαρακτήρα, μετρώντας με το μέτρο, το χρόνο, τις ημέρες, τις εβδομάδες για τις επόμενες εκλογές, θα έχουμε όλοι αυτοακυρωθεί. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό το έκαναν τα πολιτικά κόμματα από την αρχή αυτής της κυβέρνησης. Ήταν μια ενδεικτική ημερομηνία. Και νομίζω ότι πρέπει ενδεικτική να θυμίσουμε ότι όλοι, τουλάχιστον ορισμένες από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, το αποδέχτηκαν εκ των υστέρων, όλοι αντιλαμβανόμασταν από την αρχή σχηματισμού αυτής της κυβέρνησης ότι η ημερομηνία της 19ης Φεβρουαρίου είναι μια κατά το δυνατόν ενδεικτική ημερομηνία, η οποία δεν ήταν γραμμένη πάνω στο μάρμαρο. Εσείς να το λοιπόν, θέσω πιο πολιτικά, να βγάλουμε τις ημερομηνίες. Να μου επιτρέψετε, κύριε Λυριτζή, να πω κάτι άλλο. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν δηλώσεις, βεβαίως υπάρχουν τοποθετήσεις στελεχών, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, ευρύτερα και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Παπαδήμου, γενικότερα. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Λογικό είναι, το θεωρώ πολύ λογικό, γιατί η χώρα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Δεν είναι παράλογο. Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται επίσης σε μια επώδυνη, θα έλεγα, περίοδο, πρωτόγνωρη για τη μεταπολιτευτική μας περίοδο. Από εκεί και πέρα, και τελειώνω με αυτό, θέλω να επισημάνω το εξής. Οι εξελίξεις πολλές φορές βεβαίως καθορίζονται από τα πολιτικά κόμματα, ο πολιτικός χρόνος που είπατε προηγουμένως. Αλλά υπάρχει όμως, δεν θέλω να μπω σε κάποια φιλοσοφική συζήτηση, υπάρχει μια αντικειμενική διάσταση που δεν προσδιορίζεται από εμάς. Προσδιορίζεται από εξελίξεις που μας υπερβαίνουν. Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις, και επιμένω σε αυτό, την επόμενη περίοδο, με αρχή το Γενάρη του 2012, θα είναι εξελίξεις εξαιρετικά κρίσιμες. Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις πάντως δεν θα βγάλουν αρχηγό στο ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, οι ευρωπαϊκές εξελίξεις επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό μπορώ να πω, συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, εμείς έχουμε τις δικές μας καταστατικές δημοκρατικές διαδικασίες. Με αυτές και με σεβασμό σε αυτές τις διαδικασίες θα προχωρήσουμε. Με σεβασμό στην κοινωνία, με σεβασμό στην ιστορική μας διαδρομή, με σεβασμό στο ισχυρό δημοκρατικό κεκτημένο που έχει δημιουργήσει το ΠΑΣΟΚ με εκλογές αρχηγού από τη βάση. Όλα αυτά, για μας θεωρούνται, στοιχείο, λοιπόν. Όλα αυτά θεωρούνται για μας αυτονόητα και δεδομένα. Η εκλογή του αρχηγού, ποιανή είναι, θα γίνει από τη βάση. Θέλω να πω λοιπόν ότι να μην τρέχουμε, να μην βιαζόμαστε. Χρειάζεται μια εξαιρετική ψυχραιμία αυτή την περίοδο. Χρειάζεται μια... Τι να μην βιάζεστε. Είστε το πλειοψηφόν κόμμα. Εκλογές θα γίνουν, έστω και αν δεν γίνουν το Φλεβάρι και δεν γίνουν το Μάρτιο, θα γίνουν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το καλοκαίρι. Ένα κόμμα που είναι της δικής σας τάξης, ας πούμε, δεν οφείλει να είναι πριν από τις εκλογές έτοιμο, λέγοντας στο λαό, αυτόν έχω επικεφαλής ή αυτόν έχω για πρωθυπουργό και με αυτό το πρόγραμμα θα πάω. Πώς θα τα κάνετε? Δεν διαφωνώ με αυτό. Ίσα-ίσα που στην προηγούμενη απάντησή μου στην κυρία Μπόλα, ακριβώς αυτό υπενήχθηκα, θα έλεγα, το απάντησα καθαρά. Ασφαλώς όλες αυτές οι συζητήσεις, οι αναγκαίες συζητήσεις, θα γίνουν. Θα γίνουν με τον πιο συντεταγμένο και ενωτικό τρόπο. Περιμένουμε τον κύριο Παπανδρέου σε αυτό το πολιτικό ήδη συμβούλιο. Την Τετάρτη, μπορώ να σας πω, ήδη την Τετάρτη συγκαλείται το πολιτικό συμβούλιο με τη συμμετοχή και όλων των στελεχών μας που συμμετέχουν στην κυβέρνηση Παπαδήμου, δηλαδή των υπουργών μας. Θα αρχίσει μια μεγάλη εσωκομματική δημοκρατική συζήτηση. Αυτά όμως, κύριε Λυριτζή και κυρία Μπόλα, πρέπει να γίνουν συντεταγμένα. Όχι με τη λογική του καθενός μας, ότι ο καθένας βάζει τη δική του πολιτική ατζέντα. Αυτό δεν μπορεί, στο όνομα της ενότητας, που είναι αίτημα της κοινωνικής μας βάσης. Πρέπει να προχωρήσουμε συντεταγμένα. Η κοινωνική σας βάση, θέμα ενότητας βάζει ή θέμα αποχώρησης? Γιατί η κοινωνική σας βάση απομακρύνεται. Αν πάρουμε υπόψη αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις, η κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ από την ισχύουσα κατάσταση και από αυτά που έχετε πράξει ως πολιτική, απομακρύνεται. Επομένως. Άλλο πράγμα ζητάει, αλλαγή ζητάει από εσάς, είναι προφανές. Αλλά ασφαλώς παίρνουμε να πάω πιο συγκεκριμένα για να μην συζητάμε κάτι που θα τα συζητήσετε έτσι κι αλλιώς το επόμενο διάστημα. Ο κ. Παπανδρέου θα είναι υποψήφιος. Κύριε Λυριτζή. Αφού θα ανοίξουν οι διαδικασίες. Δύο τα ζητήματα είστε και θα απαντήσω. Κόμματος. Βεβαίως. Θα απαντήσω. Το ένα είναι ότι
θα ήταν λάθος να ερμηνεύσει κανείς στατικά, περιοριζόμενος μόνο στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, τα δημοσκοπικά στοιχεία. Όχι, εντάξει. Το είδαμε στο παρελθόν. Ζήσαμε και χειρότερα. Αυτό. Ζήσαμε μετά το 2007 και καθ' όλη τη διάρκεια του 2008, θυμάστε ότι όλες οι δημοσκοπήσεις έδιναν το ΠΑΣΟΚ, πολλές από αυτές τρίτη πολιτική δύναμη μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει ηλικιωδώς. Τα ζήσαμε αυτά. Αυτά ξεπεράστηκαν. Γιατί στην πορεία επανασυσπυρώθηκε η παράταξή μας μπροστά στις προκλήσεις που δημιουργούσε η διακυβέρνηση της χώρας. Είναι άλλη εποχή, το καταλαβαίνετε, κύριε Μπέγλη. Τώρα δεν είναι άλλη εποχή. Αλλά από την, άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια ισχυρή παράταξη με ιστορική, θα έλεγα, διαδρομή, με ρίζες μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πολλές φορές πέφσανε πολιτικοί αναλυτές. Κύριε Μπέγλη, σας έχω ρωτήσει. Λοιπόν, αν είστε ικανοποιημένος από την κυβέρνηση Παπαδήμου, αν το ΠΑΣΟΚ είναι ικανοποιημένο, δεν μου πάτε. Δεν μου πάτε. Είστε ικανοποιημένοι με μια λέξη. Είστε ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση Παπαδήμου. Η κυβέρνηση Παπαδήμου παλεύει. Σε δύσκολες και αντίξωες συνθήκες και εμείς οφείλουμε και με μια λέξη. Είστε υπέρ ή κατά της επιμήκυσης του βίου της κυβέρνησης. Θέλετε να σχολιάζω τους υπουργούς της κυβέρνησης. Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου. Δεν θα το κάνω αυτό ποτέ. Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω. Ο καθένας δια των δηλώσεών του και των τοποθετήσεών του αναλαμβάνει την ευθύνη να υποστηρίξει την επιχειρηματολογία. Να μου πείτε τώρα, επίσης με μία λέξη, για να μην συζητάμε μόνο θεωρητικά, αν το ΠΑΣΟΚ θέλει την επιμήκυση του βίου της κυβέρνησης. Σας είπα ότι αυτό είναι συνάρτηση, πολλών εξελίξεων. Ωραία. Που υπερβαίνουν γιατί τα στενά όρια του πολιτικού μας συστήματος. Και θα μου πείτε και αν είναι υποψήφιος ο κύριος Παπανδρέου. Θα σας πω. Βεβαίως έχει το δικαίωμα ο κύριος Παπανδρέου. Έχει το δικαίωμα, όλοι έχουν. Έχει το δικαίωμα ο κύριος Παπανδρέου να είναι υποψήφιος στη δημοκρατική διαδικασία μέσα από τη βάση. Όπως έχουν βεβαίως και όλα τα στελέχη που επιθυμούν ή θα... Να ηγηθούν και τα λοιπά. Ωραία. Θα θέσουν υποψηφιότητα την επόμενη περίοδο. Ποιος μπορεί να αποστερήσει από τον κύριο Παπανδρέου το δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου την υποψηφιότητα του. Μόνο ο ίδιος, αν δεν το θέλει. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν το γνωρίζει. Mm-hmm. Ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου θα τοποθετηθεί όπως το έχει κάνει σε όλη αυτή την περίοδο με ειλικρίνεια απέναντι στην παράταξη και απέναντι στη χώρα. Με ευθύνη απέναντι στην παράταξη και απέναντι στη χώρα. Λέξεις που μπορεί να ηχούν λίγο, θα έλεγα, έτσι, χωρίς περιεχόμενο, αλλά είναι λέξεις ουσιαστικές τις οποίες έκανε πράξη ο Παπανδρέου. Και ευθύνη απέναντι στη χώρα και ευθύνη απέναντι στην παράταξη. Θα τοποθετηθεί την επόμενη περίοδο. Ναι. Θα ανοίξουν οι διαδικασίες. Αλλά δεν θα ανοίξουν με βιαστικό τρόπο, θεωρείτε με αγχωτικό τρόπο. Ότι οι εξελίξεις αυτές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι υποψήφιος, αλλά ποιος θα βγει αρχηγός, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ενότητα του ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, κυρία Μπόλα, όλοι την ευχόμαστε την ενότητα. Μιας μεγάλης παράταξης, με ιστορία, με έργο τα τελευταία 30 χρόνια, με συμβολή στην αλλαγή του προσώπου της χώρας, αλλά και με μεγάλες ευθύνες και με μεγάλα λάθη. Από εκεί και πέρα, η ενότητα μιας μεγάλης κόμματος δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η ενότητα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η ενότητα δεν είναι συγκόλληση αντιτιθεμένων συμφερόντων, προσεγγίσεων, πολιτικής ατζέντας του καθενός μας. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία μας στο ΠΑΣΟΚ σήμερα. Αυτά παλεύουμε. Και γι' αυτά θα γίνει επίσης συζήτηση. Θέλουμε την ενότητα. Και πιστεύω ότι όλοι τη θέλουμε την ενότητα. Θα συζητήσουμε τους τρόπους που θα δυναμώσουμε αυτή την πολιτική ενότητα της παράταξης. Η περίοδος αυτή δεν είναι εύκολη. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος που περνάει η παράταξή μας από τη δημιουργία της το 1974. Έχουμε συνείδηση των προβλημάτων. Και επίσης έχουμε συνείδηση της μεγάλης ευθύνης που έχουμε όλοι και απέναντι στη χώρα και απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Μπεγλίτη, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημερίζουμε.